Οι ρωσικέ δυνάμει κατέλαβαν την πόλη Περβομαϊσκόγια ακριβώ δίπλα στη Μαρίνκα, πιέζοντα έτσι από τα βόρεια τι Ουκρανικέ δυνάμει. Οι Ρώσοι ταυτόχρονα με τον Μπάκμουτ επιχειρούν στο μέτωπο τη πόλη του Ντονέτσκ για να απελευθερώσουν τη δυτική και την νότια είσοδό τη, που φράζονται από τη Μαρίνκα και την Αντβίφκα αντίστοιχα. Η Μαρίνκα αποτελεί εμπόδιο στη δυτική πύλη του Ντονέτσκ και έχει καταστραφεί ολοσχερός είναι από τις πρώτες πόλεις που οι Αμερικανοί μετέτρεψαν σε φρούριο από το 2014 έως και σήμερα. Στην Αντβίβκα οι Ρώσοι πληρώνουν βαρύ τίμημα για να την περικυκλώσουν και για να καταλάβουν τα περιμετρικά οικοδομικά της τετράγωνα ώστε να αρχίσουν να μπαίνουν προς το κέντρο της, όπως δείχνουν σχετικά βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας. Οι Ουκρανοί έχουν και αυτοί βαρύτατε απώλειε και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στον ανεφοδιασμό. Με κατάληψη τη Αντβίβκα και της Μαρίνκα, οι Ρώσοι απελευθερώνουν ολοκληρωτικά τη μεγάλη πόλη του Ντονέτσκ, η οποία θα μπορεί να διαθέσει δυνάμεις τη σε άλλα μέτωπα, όπω αυτό του Βούλενταρ στα νοτιοδυτικά.